Καθοριστική σημασία οι επόμενε ημέρε για την δεύτερη φάση χαλάρωση των μέτρων και δι' την επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίδων στα σχολεία στι 21 Μαΐου. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι την Παρασκευή, οπότε τα μέλη τη μονάδα επιδημιολογική επιτήρηση συναντώνται με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τι τελικέ αποφάσει. Όπω αντιλαμβάνεστε, την εβδομάδα που ακολουθεί είναι πιθανή η χαλάρωση του δεύτερου κύματος μέτρων. Τόσο η επαναλειτουργία των χώρων εστίασης και η κατάργηση των περιορισμών στην μετακίνηση, όσο και η μαζική επιστροφή των μαθητών στα θρανία εξαρτάται από 5 πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού, ο αριθμός των κρουσμάτων, νομένου ότι διεκπεραιώνονται τουλάχιστον 1.000 εξετάσεις ημερησίως. Από πού προκύπτουν τα κρούσματα, εάν δηλαδή είναι από ειχνηλάτιση ή περιστασιακά κρούσματα, οι ημερήσιες εισαγωγές ασθενών στις εντατικές και τα τεστ στα σχολεία. Με τον καθηγητή Καραγιάννη να διευκρινίζει στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση ότι δεν αποκλείεται να μην αρθούν όλοι οι περιορισμοί, όλοι όσοι θεωρηθεί ότι δικαιολογούνται βάσει των 5 αυτών κριτηρίων. Όχι να μας ανατρέψει το ολικό ορόσημο της 21ης Μαΐου, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Σε σχέση με την τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία στα σχολεία, αρχίζει από αύριο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Με βάση το αρχικό πλάνο και όπως αποκάλυψε χθες βράδυ ο Αλφα, αφορά σε 20.000 καθηγητές, δασκάλους, άλλους επαγγελματίες παιδείας και μαθητές όλων των βαθμίδων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πάντως, τα κατεχόμενα του κεφάλαιου σχολείο έχει κλείσει οριστικά, αφού όπως είχε ανακοινώσει ο Κουντρέτος Ζερσάη, η σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε.